during the non-vacation time we spent in Greece, we had very, very, very good times. Ακούγεται σαν να ήταν μόνο διακοπές, δεν ήταν μόνο διακοπές, αλλά ακόμα και στην περίοδο που δεν ήταν διακοπές, ήταν εξαιρετικός ο χρόνος που πέρασε. When I learned that actually I would be coming to Greece, it was 4.5 years ago, it was exactly the time where we heard a lot of things on the TV about Greece. Όταν πρώτο έμαθε ότι θα έρθει στην Ελλάδα, ήταν περίπου 4,5 χρόνια πριν. Ήταν η εποχή που ακούγονταν πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα στην τηλεόραση. I said to myself, what we going to have as a time in Ελλάδα. Και είπε στον εαυτό του, τι μας περιμένει εκεί στην Ελλάδα που θα πάμε. But when I look back now in these 4 years, it was difficult time. Really difficult time, but in difficult time, this is also the time where you discover the real people. Αναπολώντας λοιπόν αυτή την εποχή, ναι, παραδείγεται ήταν δύσκολη εποχή, ήταν δύσκολη κυρία, αλλά μέσα από δύσκολες εποχές ανακαλύπτεις τους πραγματικούς ανθρώπους. So during these 4 years, I have spent some time with some of you, with many of you, and I have discovered a lot of friends. Αυτό το καιρό λοιπόν, αυτά τα 4 χρόνια, είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με πολλούς, με τους περισσότερους από εσάς και να καλύψει πολύ πολλά θετικά πράγματα. So if you allow myself, I would like you to applaud yourself because you are very, very gentle, friendly, human people. Thank you for that. Γιατί είστε πολύ καλοί, πολύ ευγενικοί άνθρωποι. The second thing is that when you are facing difficult times, you need to have a very good team. Το άλλο είναι ότι όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες, δύσκολους καιρούς, χρειάζεσαι μια πολύ καλή ομάδα. And I can tell you that the team we have in Greece is a top team. Και μπορεί να μοιραστεί μαζί σας ότι η ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι κορυφαίας επίδοσης. Ομαδάρα. Ομαδάρα. I have been living in 6 countries now. This team is the best team I ever had. Έχει βρεθεί, έχει δουλέψει σε 6 χώρες μέχρι σήμερα. Αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα που είχε μέχρι στιγμής. I would like them to be applauded. Πράγματα για τον φίλο του, τον διάδοχό του, τον φίλο. I promise. I will keep hiding something. Δεν είναι τα πίσω, δηλαδή. Κράτα και μερικά μυστικά, έτσι, ένα μυστήριο. I know Philippe for a couple of years now. Γνωρίζει τον Philippe κάνα 2 χρόνια τώρα. We have been cooperating in some strange and difficult market in Russia together. Χρειάστηκε να συνεργαστούν σε κάποιες δύσκολες αγορές στη Ρωσία. And since the time we have cooperated for the first time, I appreciate a lot, Philippe. Και από την πρώτη κοινή εμπειρία που είχαν της εργασίας, τον είχε εκτιμήσει πάρα πολύ. Now you know, when maybe in Greece, it's pretty easy to choose your successor, because family business, very often you can choose your successor. Not everywhere, but sometimes you can. Εντάξει, στην Ελλάδα είναι τις περισσότερες φορές εύκολο να επιλέξεις το διάδοχο, γιατί συνήθως οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, οπότε είναι εύκολο να βρεις, να αναζητήσεις το διάδοχο. In Schneider Electric, we don't behave in the same manner. Στη Schneider Electric δεν γίνεται ακριβώς το ίδιο. So I didn't have the choice to choose my successor. Οπότε δεν είχε την επιλογή δεν είχε την δυνατότητα της επιλογής του διαδόχου του. But when my boss told me who will be the one to come here to Greece, I was super happy. Αλλά όταν ο προϊστάμενός του ανακοίνωσε ποιος πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα, ήταν πραγματικά πολύ ευχαριστής. Gracias.
3 juillet. Alors, έχουμε βάλει και τα στη μέση του καπνότα. Θα μας πετάξει έξω τα αράτσια. Αλλά μας επιδέχουμε. Θα σε πετάξει έξω. Σούπε και το μοτέξι. Μάρα τα κάνω. Κάτι τελευταία μέρα. Στρασάκια είχα. Στρασάκια να πω. Στρασάκια. Θέλω να πάψω λίγο να βάλω. Καλά, είσαι αναπτά. Αμαρίσκεις. Θα το πάρω και το ξέρετε. Προσπαθώ να καταλάβω.